Αγαπητοί σύνεδροι χαίρετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία στα πορίσματά σας. Το θέμα που θα αναφερθώ έχει να κάνει με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2024, την 1788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η οδηγία δημοσιεύθηκε τη 15η Ιουλίου του 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τους κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμων αερίων, φυσικού αερίου και υδρογόνου. Επίσης, η οδηγία αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία των Χωρών Μελών μέχρι την 5η Αυγούστου του 2024. Επίσης, θα αναφερθώ στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024 με αριθμό 1789 επίσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία την ε, 13η Ιουνίου του 2024, η οποία και αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 15η Ιουλίου του 2024 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγοράς ανενώσεων αερίων, φυσικού αερίου και υδρογόνου. Αυτή η δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο είναι η τέταρτη επανάληψη της συνολικής νομοθεσίας στον τομέα μετά την πρόσφατη τη λεγόμενη τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια του 2009. Οι δύο συνιστώσεις της δέσμης είναι η επικυρωπήση του κανονισμού για τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμο φυσικό αερίου, φυσικό αερίου και υδρογόνου και η επικυρωπήση της οδηγίας για τους κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγορές. Ο γενικό στόχο των επικαιροποιήσεων αυτών είναι να καταστεί το κανονιστικό πλαίσιο κατάλληλο για ένα μελλοντικό μείγμα αερίων ενεργειακών πόρων που θα περιλαμβάνει όλο και ο λιγότερο ορυκτό φυσικό αέριο και αυξανόμενο μερίδιο ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με διαφορετική προέλευση και ιδιότητε. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει για τη διευκόλυνση τη ταχεία και βιώσιμη υιοθέτηση ανανεώσιμων αερίων και αεριών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη βελτίωση των συνθήκων της αγοράς αερίου, την καλύτερη ε, ε, συνεκτίμηση των σύγχρονων ανησυχιών για την ασφάλεια του εφοδιασμού, την αντιμετώπιση ε, των ζητημάτων α, τιμών και τον εφοδιασμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπροσαρμογή της δομής και της σύνθεσης των ρυθμιστικών φορέων. Σχετικά με το δίκτυο, όσον αφορά τη συνολική διαχείριση, το συντονισμό και το σχεδιασμό του δικτύου, υπάρχουν τρει βασικέ εξελίξει. Πρώτον, θα δημιουργηθεί μια οντότητα για του Ευρωπαίου διαχειριστέ συστημάτων διανομή, και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για του διαχειριστέ δικτύων διανομή φυσικού αερίου. Ενώ η συμμετοχή των διαχειριστών δικτύων διανομή υδρογόνου είναι προαιρετική. Δεύτερον, θα συσταθεί μια ένωση δικτύων για του διαχειριστέ δικτύων μεταφορά υδρογόνου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Δικτύων Υδρογόνου Και τρίτον, τα έργα διασύνδεση υδρογόνου θα είναι πλέον επιλέξιμα για υποβολή αίτηση χρηματοδότηση υπό την προπόθεση ότι δεν καλύπτονται ήδη από τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Στο προήμιο της αναθεωρημένης οδηγίας για το φυσικό αέριο υποστηρίζεται ότι το ανενώσιμο υδρογόνο είναι το πλέον συμβατό με τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα και μηδενική ρήπανση και το πλέον συνεπές με ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα. Ωστόσο, δεδομένη τη περιορισμένη διαθεσιμότητα ανανεώσιμου υδρογόνου βραχυπρόθεσμα, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα όπω το υδρογόνο χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην Ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με του κλιματικού στόχου τη Ένωση, ιδίω βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για την ταχεία μείωση των εκπομπών των υφιστάμενων καυσίμων και τη στήριξη τη μετάβαση των πελατών τη Ένωση σε τομεί που είναι δύσκολο να μειώσουν τον άνθρακα και στου οποίου δεν υπάρχουν πιο ενεργειακά ή οικονομικά αποδοτικέ επιλογέ. Υπό αυτήν την έννοια η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής. Τα κάψιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα υπάρχουν για την αποφυγή εκπομπών όπου αυτό είναι άμεσα εφικτό και αποδοτικό βραχυπρόθεσμα αλλά δεν συνάδουν με το προ... προ... μακροπρόθεσμο όραμα για την οικονομία και το ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το αργότερο μέχρι το 2050. Στο ίδιο προήμιο περιγράφεται λεπτομερό η σημασία της συμπερίληψης των εκπομπών μεθανίου, των ποσοστών δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα και τον προφίλ εκπομπών του καυσίμου χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Υπάρχει ορισμός του υδρογόνου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και των αερίων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα ευρύτερα. Για τη σύναψη των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας έχει οριστεί η μερομηνία λήξης το 2049 αν και δεν αναφέρονται ειδικοί στόχοι ή λεπτομέρειες σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών αερίων που δεν έχουν μειωθεί. Όσον αφορά τα μέτρα για τα αέρια που δεν περιέχουν άνθρακα, δεν προβλέπεται υποχρεωτική παραλαβή για τη βιομηχανία από την πλευρά τη ζήτηση ή άμεσο μηχανισμό χρηματοδότηση από την πλευρά τη προσφορά, τα οποία μπορούν να βρεθούν στι δημοπρασίε Ταμείου Καινοτομία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εδρογόνου σχετικά με τους καταναλωτές. Κατά την προετοιμασία αυτής της νέας νομοθεσίας θεωρήθηκε ευραίο ότι οι διατάξεις για τους καταναλωτές στον τομέα του φυσικού αερίου ιστερούσαν σε σχέση με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ενισχύθηκαν πιο πρόσφατα μέσω της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Η οδηγία κάνει τακτικές αναφορές στη βελτίωση των διατάξεων για τους καταναλωτές και ορίζει ότι όλοι οι πελάτες είναι ελεύθεροι να αγοράζουν φυσικό αέριο και υδρογόνο από έναν προμηθευτή της επιλογής τους. Τα κράτη μέλη. Έχουν επίση την ελευθερία να προβαίνουν σε δημόσιε παρεμβάσει στην τιμολόγηση των προϊόντων αυτών για του ευάλωτου καταναλωτέ ή όσου υποφέρουν από ενεργειακή φτώχεια. Τέλος, ο κανονισμός επεκτείνει το πηδείο εφαρμογή του για την ασφάλεια του εφοδιασμού ώστε να καλύπτει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αέρια χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς και την εισαγωγή πρόσθετων διατάξεων για φασικούς τομείς όπου η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι διατα... διαταραχές του εφοδιασμού. Προσπάθεια έναντι αυτών των ζητημάτων αποτελεί μέλημα όχι μόνο για τη μοκοκροπρόθεσμη απαλλαγή του τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια δύο από τις, δύο από τις τη ε, σημαντικές θεμελιώδεις αρχές της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως